guys, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Εδώ επιστροψαμένο λόγω καινούργιο reaction video. Όπως βλέπετε, είναι το πρώτο τελευταίο βίντεο πριν τις διακοπές του Πάσχα, γιατί θα πάρω ένα ρεπό του Πάσχα και θα έχουμε βίντεο μετά το Πάσχα ξανά. Θα ανέβει αυτό και άλλο ένα, το οποίο είναι έκπληξη, θα μάθετε όταν θα ανέβει τι θα είναι. Και όπως βλέπετε ήδη από τον τίτλο του βίντεο, η Dreamcatcher επιτέλους επέστρεψε με το δεύτερο ολοκληρωμένο τους άλμπουμ, το οποίο λέγεται, αν το θυμάμαι, Apocalypse Save Us. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα από τα comeback το οποίο το περίμενα πώς και πώς, γιατί μου είχαν λείψει αυτά τα κορίτσια. Είναι από τα αγαπημένα μου συγκροτήματα στην K-pop, αν και έχουν λίγο πιο rock ήχο, οπότε ανυπομονούσα να κάνουν comeback και επιτέλους έγινε. Το title track λέγεται Mansion και έχει κάπως ένα πιο διαφορετικό στυλ από αυτά που τους έχουμε συνηθίσει. Παρ' όλα αυτά ανυπομονώ να αντιδράσω στο καινούριο comeback τους, αλλά πριν από όλα αυτά εσείς μην ξεχνάτε φυσικά να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι έτσι ώστε να μην χάνετε κανένα καινούριο βίντεο. Καινούργιο βίντεο στο κανάλι, όπως σας έχω ήδη ενημερώσει, δεν θα έχουμε πρόγραμμα συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, οπότε χτυπήστε την καμπανούλα έτσι ώστε να μην χάνετε κανένα καινούργιο βίντεο. Φυσικά να κάνετε ένα like στο βίντεο γιατί και αυτό βοηθάει πάρα πολύ και ένα follow εδώ στο Instagram για να μαθαίνετε τα πάντα πρώτα και να μπείτε και εκεί στην παρέα μας. Και επίσης κάτω στην περιγραφή θα σας έχω τη φόρμα για το Group Order του Απριλίου, όπου φυσικά το νέο άλμπουμ των Dreamcatcher είναι μέσα. Και ας ξεκινήσουμε με το reaction video. Το περιμένω πώς και πώς. Oh. Δυναμικό. Σας είπα εγώ, πολύ διαφορετικό κόνσεπτ. Αυτή και ο Ιωμαλή. Καλά, εντάξει, πολύ δυναμικό. Αυτή είναι σαν θεά. Αυτό το ραπ το λατρεύω. Αυτή μάλλον είναι η χαγιά του υπόθεση. Αχ, και αυτή είναι πάρα πολύ ωραία. Opa. Τι είναι αυτό το κάτι που έχουν δει. Να. Λίγο. Ιστορία. Τίποτα, τελείωσε. Μας άφησε έτσι. Σίγουρα νιώθω ότι
έχει κάτι παραπέρα, αλλά ίσως συνεχιστεί στο επόμενο comeback. Ένα πράγμα έχω να δηλώσω, επιτέλους επέστρεψα. Τις αγαπώ, είναι υπέροχες. Το τραγούδι λίγο διαφορετικό, αλλά στο κλασικό στοιχείο τους. Μου άρεσε πάρα πολύ που έχει ιστορία το MV. Πολύ διαφορετικά, μία στο ναό, μία στην πόλη, μία από εδώ, μία από εκεί. Είχε πάρα πολλές ωραίες αναλλαγές. Οι ίδιες είναι πανέμορφες. Εντάξει, τι να πει κανείς για τις Dreamcatcher. Πάντα μας γοητεύουν αφάνταστα με το στυλ τους και με τη μουσική τους. Εγώ, όπως σας είπα ήδη και άλλες φορές, είναι ένα από τα συγκροτήματα τα οποία είναι από τα αγαπημένα μου. Οπότε το περίμενα πώς και πώς αυτό το comeback και δικαιώθηκα 100% για ακόμη μία φορά. Σίγουρα θα ακούσω και τα υπόλοιπα τραγούδια του άλμπουμ. Έχουν και πάρα πολλά solo στο συγκεκριμένο άλμπουμ. Νομίζω κάθε μία έχει και το δικό του solo, αν δεν κάνω λάθος, οπότε είδα το βγήκε η tracklist. Αυτά από μένα, εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο. Περιμένω να ακούσει και τη δικιά σας γνώμη κάτω στα σχόλια, αν σας άρεσε, πώς σας φάνηκε. Εμείς θα το πούμε κλασικά σε ένα επόμενο βίντεο και μέχρι την επόμενη φορά μην ξεχνάτε εγγραφή, καμπανούλα, like στο βίντεο, Instagram για να μην χάνει τίποτα και stay safe and bye!